αγαπημένο σου ζευγάρι, Ελένη. Αχ, παιδιά, τρελαίνομαι. Που τους λατρεύεις. Ας τους απολαύσουμε. Είναι ο Στράτος και η Σοφία. Ναι, ο Στράτος και η Σοφία έχουν οργώσει τα ελληνικά νησιά. Αυτές τις μέρες βρίσκονται στην Ρόδο, απολαμβάνουν τις διακοπές και την αγάπη τους. Ας το δούμε. Θέλω ήχο, φουλ, φουλ ήχο, να ακούσω τι χορεύουνε. Η πρώτη μας νύχτα παντρέψουμε, Σοφία, κάθε μέρα θέλουμε παντριά. Παντρέψουμε για σήμερα, για 24 ώρες. Μόνο. Παντρέψουμε. Το χειροκροτώ το Στράτο. Να γράψει εγχειρίδιο για τον Έλληνα άντρα. Θέλω. Δεν έχει παντρευτεί η καλή μου τη Σοφία. Ναι, καλέ, έχουν παντρευτεί με τα βιολιά. Είναι κάτι που συνηθίζει να τις λέει. Ζούνε τον έρωτά τους κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα ζευγάρι πραγματικά ερωτευμένο και ευτυχισμένο showbiz που λέμε όλα τα άλλα ότι είναι. Τι ρομαντισμό έχει μέσα του ο Στράτος. Μου κάνει εντύπωση. Πώς δεν ζαλιστήκαν και πέσανε μέσα στη θάλασσα. Εγώ από τα πέρα εδώ θα είχα ζαλιστεί. Ρε Τζορτζέλα, πώς το χιόνισε έτσι. Όχι, όχι, μου κάνει εντύπωση. Μπράβο του. Εγώ από το κούνημα το πολύ. Το κούνημα, αφού σταθερό είναι το. Ναι, σταθερό λεγόμενο. Είναι, αλλά το γύρω-γύρω και να κουνιέσαι πλάτσα, πλούτσα, διαιτό αυτό. Αλλά ρε παιδιά, είναι ερωτευμένο αυτό το ζευγάρι. Πραγματικά είναι ερωτευμένο. Πόσα χρόνια έχουν που παντρεύτηκαν, θυμάται κανείς. Πέρυσι. Πέρυσι. Ναι, ναι, πέρυσι με βιολιά, με. Το 17-18. Έχει τρία χρόνια. Είχε πάει ο Ντάφλης. Α, τότε. Γιατί θυμάμαι εγώ τον Τάφλον. Το κοίταξε να δεις όμως η αγάπη και ο έρωτας όταν προσπαθεί ο ένας και ο άλλος να τον κρατήσει ζωντανό αυτό τον έρωτα. Πώς αποτυπώνεται σε ένα ωραίο βίντεο και σε μια ωραία φωτογραφία. Όχι, είναι φανταστικό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε δώρο πλέον. Εγώ σε γάμους θα μαζέψω σε ένα CD, DVD όλα αυτά του Στράτου και της αγαπημένης του γυναίκας και θα τα κάνω δώρο. Θέλω Στράτο Τζόρτζογλου και Σοφία Μαριόλα να παίρνετε τηλέφωνο όποτε μπορούν να έρθουν εδώ πέρα να καθίσουμε να μοιραστούν μαζί μας τα μυστικά του έρωτα.